Καλησπέρα, είμαι Άγγελος και ήρθα για ένα ακόμα βίντεο. Λοιπόν, ένα ακόμα βίντεο στην υπολογιστή. Ένα από τα πολλά βίντεο που έχω κάνει στην υπολογιστή τον τελευταίο καιρό. Έχω κάνει πάνω από 10 επεισόδια τον τελευταίο μήνα. Εντάξει, σιγά σιγά τελειώνουμε. Δεν έχουμε ακόμα πάρα πολύ υλικό να βγάλουμε. Και για να μην χάνουμε χρόνο με λεπτομέρειες, τα επόμενα βίντεο στην υπολογιστή θα φτάσουμε για διαφορετικά θέματα σε εμπνέρω μέσα τη συλλογή μου, αλλά θα κάνουμε όλα σε ένα βίντεο, γιατί βασικά κάτσε να κάτσω πρώτα και θα πω όλα μετά. Λοιπόν, η πρώτη μας αποστολή είναι να δούμε, να βάλουμε το τρίποδο στην πρίζα. Και μετά θα τσεκάρουμε αν η υπολογιστή που είναι ο δύσκολο κόβο έχει μπαταρία. Αν και δεν το βρίσκω πολύ πιθανό, γιατί είναι φυσικά όσο καιρό, κάποιες μέρες φτιάξα αν είναι εγώ και τα βάζει ειδικά, αλλά αυτό είναι λάθος καθαρά δικό μου. Μην είχα αφήσει ανοιχτό τα βράδια. Έχει! Δεν περίμενα. Περίμενα τόσο λίγο που το έχω ανοιχτά, έχει τελειώσει η μπαταρία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θυμίσουμε το φως το χαλό. Λοιπόν, ορίστε. Όπα. Μπορείς να το συστημίσω λιγουλάκι. Μπορείς να βάλω και το γυαλί. Λοιπόν, έχω κάνει πάρα πολλά βίντεο στην υπολογιστή τον τελευταίο καιρό. Έχω κάνει πάνω από 10 επεισόδια. Και ήρθε η ώρα να τελειώσουμε με τα βουνά που είναι η κύρια έρευνα που κάνω τον τελευταίο καιρό. Μάλιστα, τα τελευταία 3-4 επεισόδια που κάνει στην υπολογιστή για να κάνουμε βουνά. Βρήκαμε από τα Ιμαλάια που ήταν ο κύριος σκοπός και τώρα κυνηγάμε να βρούμε τις 7 κορυφές. Πάμε να δείτε τι είναι. Είναι οι 7 κορυφές, είναι τα 7 μεγαλύτερα βουνά κάθε Ηπείρου. Που βρει τα Ιμαλάια, πρέπει κάποιος να τα ανεβεί για να αποκτήσει εμπειρία στην ανεβασία. Ποια είναι αυτά? Είναι λίγο μπερδεψό το πράγμα. Αλλά να σας πω κάτι πριν μπούμε σε αυτά τα βουνά, το θέμα του βίντεο. Λοιπόν, σας έχω πει από προηγούμενα βίντεο ότι στην αρχή είχα πει ότι θα το κάναμε ξεχωριστά όλα τα βίντεο αυτά, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι δεν έχω πάρα πολλές μέρες περιθώριο για να πάντα να τα χτυπώσω. Έχω σκοπό να τα πάρω μαζί μου στη Μύκονο και εκεί να τα κόψω και να τα φτιάξω. Και τώρα έχω να κάνω κάθε μέρα ένα βίντεο μόνο 15 λεπτά όλη η έρευνα, δεν αξίζει. Γι' αυτό θα τα κάνω μαζί. Λοιπόν, 4 από τα θέματα. Μούμιες, θεγνείς λαοί, πλοία μουσεία και σημαίες χωρών. Θα τα βρούμε σε ένα βίντεο, όχι σε 4. Γιατί τα αρχικά μου σχέδια ήταν να κάνω σχετικά βίντεο και για άλλα θέματα. Για να έχει κάθε ένα θέμα την δημιουργική του. Αλλά τελικά είπα όχι. Γιατί αν κάνω 4 βίντεο θα μου βγει όλη την εβδομάδα. Κοιτάξτε, κάνω συνέχεια βιντεάκια με την υπολογιστή. Μερικοί μου είχε δει μάλιστα ότι ο Άγγελος μας κουράζει ιδιαίτερα με την υπολογιστή. Μισά σε βλέπουμε εσένα τόση ώρα που δεν κάνεις τίποτα, απλά κάθεσαι και μιλάς μπροστά από έναν υπολογιστή. Επειδή το ξέρω, το χθες σας κούρασα, γιατί τώρα που θα φύγω για τον Αύγουστο off από την Αθήνα και από τον υπολογιστή, θα τον πάρω μαζί μου στην Μύκονο, γιατί τον χρειάζομαι για να κάνω τα βιντεάκια μου, τις αναλύσεις μου. Θα τον έχω μαζί μου στην τσάντα μου, μαζί με το στιγάκι το εδώ το αυτό που κάνει με αυτό ρέματα. Αυτό εδώ το στιγάκι έχει αντέξει πάρα πολλά βάσανα.
Το έχω παραγεμίσει με φωτογραφίες. Δεν έχει πάνω από 5.000 φωτογραφίες εδώ μέσα. Όλες δικές μου. Άρα για μόνο το προηγούμενο το στέλνει που είχα ένα χοντό των 16 GB. Αυτό το έχω χάσει εντελώς, δεν το μπορώ να το πω καν. Χάνε τόσο μικρό, οπότε αντιψάξεις το, να το βρεις. Είναι λίγο βάσανο. Αλλά το στικάκι μας δεν με έχει αφήσει ποτέ απογοητευμένο. Κάνει τη δουλειά του μια χαρά. Δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ. Ποτέ το ποτόν. Λοιπόν, ας το ξαναβάλουμε πάλι στον υπολογιστή μας. Λοιπόν, τώρα μου λέει κάνει προετοιμασία των Windows. Δεν θέλω να κάνω κανένα ζημιά. Λέει εδώ προετοιμασία των Windows. Μην απενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας. Αν δεν απενεργοποιήσετε θα γίνει ζημιά. Και είναι κάτι που θα θέλω να το αποφύγω. Γιατί τον υπολογιστή μου το χρειάζομαι. Δεν μπορώ να μην έχω υπολογιστή. Είναι σαν να μην έχω ένα βασικό στήριγμα σε έρευνες μου. Θυμάμαι παλιά, πριν από πολλά χρόνια, πριν από 4 χρόνια που δεν είχα τον υπολογιστή στη θέση μου, πολύ συχνά, τον χρησιμοποιούσαν και άλλα μέλη στην οικογένειά μου. Τα πλέον τον χρησιμοποιώ αποκλειστικά μόνο εγώ, αφού η οικογένειά μου έχει βρεθεί με τα κινητά και με. Έχω όλους δύο υπολογιστές στο σπίτι, όλα laptops, ένα της Lenovo και ένα της HP. Τους έχει η αδελφή μου, αλλά δεν τους χρησιμοποιεί πάρα πολύ. Λοιπόν, πώς είχε το βίντεο. 7 λεπτά, ωραία μου, τι πάθαμε. Λοιπόν, θα βάλω γυαλί. Κάναμε λίγο μεγάλη εισαγωγή, αλλά ήθελα να τα πω αυτά. Για να ξέρετε ότι το ρολόι περνάει, η ώρα περνάει, οι μέρες περνάνε γρήγορα και πρέπει λίγο να επιταχύνουμε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε θέλω να προλάβω να κάνω όλες μου τις δουλειές. Χωρίς πρόβλημα, χωρίς αναποδιές, χωρίς τίποτα. Λοιπόν, τώρα εγώ να απενεργοποιήσω το επέτειο υπολογιστή. Έτσι, περίμενε. Τώρα. Για να δούμε. Να αργήσουμε λιγάκι, έχει περάσει η ώρα. Τι ώρα είναι, 11:15 το βράδυ. Θα μπορούσα να κοιμάμαι του καλού καιρού, αλλά είπα να το αφήσω λίγο στην άκρη, θα κοιμηθώ πιο μετά. Φυσικά μέχρι τώρα αυτές οι έρευνες που κάνω δεν διατράζουν τον κύκλο ύπνο μου. Θα αποκοιμάμαι πάνω από 10 ώρες την ημέρα, τα βάζει ειδικά. Να επηρεάζει με κάποιο τρόπο υπολογιστής και έρευνες την ώρα του ύπνου μου. Απλά έτυχε σήμερα να μην κοιμηθώ τόσο νωρίς, θα πάω πιο μετά για ύπνο. Κατά τις 12 θα πάω. Λοιπόν, περιμένω να φορτώσει το άβη για να το κάνει. Θα μπορούσε να είχε άλλη τιμή. Τέλος. Yes, baby. Yes, baby. Τα καταφέραμε. Ο υπολογιστής μας άφησε να το ανοίξω. Περιμένω να μου κάνει ένα νούμερο. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, παράβαλα το κωδικό. Και μπήκα μέσα.
Τέλεια, έχουμε πάρα πολύ ώρα μπροστά μας. Και όλη αυτή θα την αξιοποιήσουμε σε έπαχρο. Λοιπόν, τώρα που μια και είπαν ήρθα προηγούμενη σε μπαταρία, για να δω πόση μπαταρία έχει. Θα μας φτάσει μέχρι το τέλος του βίντεο. Θα έχουμε 20 λεπτά μπροστά μας. Λίγα πράγματα. Εδώ επειδή λέει την ώρα, λέει την τώρα είναι 11:20 με το βράδυ. Λοιπόν, 38%. Μένει μία ώρα. Εντάξει, όταν το κλείσω θα τον βάλω για φόρτιση. Λοιπόν, για να βρούμε τις 7 κορυφές, δεν θα το γράψω στα ελληνικά, θα το γράψω στα αγγλικά. Που είναι πιο βολικό. Έτσι είναι του Wikipedia. Λοιπόν, ας ανοίξω και καμιά σαριά παραθυράκια για να τα έχω έτοιμα για ποτέ το να χρειαστώ. Πώς άνοιξα, 1, 2, 3, 4, 5. 5 φακελάκια. Θα ανοίξω κι άλλο ένα 6. Και τι άλλο να ανοίξω που το χρειάζομαι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ναι, το Skype. Στέλνω μηνύματα. Σε κάποια άτομα που δεν θα αναφέρω ποια είναι αυτά. Για να κρατήσετε refit την διαφορετά τους. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε. Vamos. Κάτσε λίγο να βολευτώ. Και τόση ώρα κάθομαι όρθιος σχεδόν στην καρέκλα μου. Λοιπόν, πώς θα πακετάει. Ναι. Γιατί το ποντίκι αυτό κάνει μερικά νούμερα όταν το πάω πάνω στη λέει που φάνει το γραφείο μου και πρέπει να το βάζω σε συγκεκριμένο σημείο ή πάνω σε ένα χαρτί. Για παράδειγμα, μέσα όλο αυτό που έχω τους κωδικούς για το email μου και τα πάει λέγοντας. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Λοιπόν, οι 7 κορυφές τα 7 ψηφίδια που είναι το πιο είναι το Everest, το οποίο έχουμε φωτογραφίες, Aconcagua, Denali, Kilimanjaro, Elbrus, Vinson, Putzantzalia, Mont Blanc και Kosciuszko. Λοιπόν, από το Everest δεν χρειαζόμαστε να βάλει φωτογραφία, έχω βρει μπόλικες, γύρω στις 4. Θα μου πεις μπόλικες είναι αυτές. Που λέει ο λόγος. Έχω βρει γύρω. Λοιπόν, από τις προηγούμενες θέσεις που είχα κάνει στα Ιμαλάια, είχα βρει γύρω στις 185 5-6 φωταλάφιες. Είναι τόσες. Τέλος πάντων, είναι έπες. Λοιπόν, το Everest είναι φανταστικό. Είναι το όνειρο του κάθε ριβάτι να το χαρακτήσει. Το μόνο του κόσμου. Λοιπόν, το επόμενο βουνό μετά το θηλυκό Everest. Κατά μου πεις ότι θα βάλει σε θηλυκό το Everest, αυτό είναι ένα βουνό. Μία βουνό στην Ανατάλα. Όχι, δεν είναι στην Ανατάλα. Γιατί είναι το πιο δύσκολο για κατάκτηση. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ανάμεσα στις 7 κορυφές που βάζουμε τώρα, θα βάλω και μια κάτι που δεν ακούγεται πολύ συχνά. Πολύ το ακούω πολύ συχνά. Το είχα το ανακάλυψα από τη φορά απόπερση σε ένα vlog που είχα κάνει και εντελώς τυχαία, χωρίς να το περιμένω και φυσικά με το Wikipedia με οδήγησε σε αυτό και είναι οι φυσικές 7 κορυφές. Μια και εμείς έχουμε παράδοση με τα ηφαίστεια, τι εννοώ με αυτό, εννοώ ότι υπάρχουν οι φυσικές 7 κορυφές.
που είναι τα 7 μεγαλύτερα ηφαίστεια κάθε υπήρου. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς κάθε υπήρου, γιατί όλοι έχουν ολισκό ηφαίστεια. Είναι, περίμενε, δεν θα θέλει λίγο ψάξιμο για να το βρω. Το Wikipedia με δείξει από ό,τι φορά στις υφαισιακές επτακόλυφες. Τα οποία μάλιστα ηφαίστεια αυτά είναι ενεργά. Εκτός από το όχο στη Σαλάδο και την Ταμπαμβάν που είναι ενεργά. Λοιπόν, οι ηφαισιακές στάχοντες είναι το όχο στη Σαλάδο στη Χιλή και στην Αργεντινή που βγαίνεται από τα όρια και των δύο χωρών. Το Κιλιμάντζαρο που το ξέρουμε, ακόμα και ο Ρανιούνα μην ξέρει να υπάρχει τύπου. Το Κιλιμάντζαρο το παναγκάζει από ό,τι φορά όχι στις ειδήσεις, στους πάγους που πλώνουν, αλλά σε μια ταινία. Ξέρω ότι θυμάστε πολύ, ό,τι θυμάμαι από μικρό, ακόμα κάθομαι γιατί βλέπω που και που. Εκεί τη Μαδασκάρη. Το 2. Βέβαια στη Μαδασκάρη 2 το είχαν παρουσιάσει ως ενεργό ηφαίστειο, γιατί είναι ένα σκηνικό που ήταν μέσα στη λάβα και έγινε τους πρωταγωνιστές. Και από εκεί το ανακάλυψα. Θηλυκό ηφαίστειο. Μπορεί να μην είναι ενεργό, αλλά οι παγετώνες που κάλυπτουν την κορυφή του ένα να βγάλει κάποια ζητήματα. Είναι πώς θα μπορέσουν να διατηρηθούν αυτές τις κορυφές. Το χιόνι πάνω στην κορυφή, οι παγετώνες, λιώνουν. Υπολογίζεται μέχρι το 2050 θα έχουν λιώσει εντελώς όλοι οι πάγοι. Θα είναι πλέον μόνο πέτρωμα, κορυφή. Το Κιλιμάνζαρο σχέση με τα υπόλοιπα ηφαίστεια, εκτός από το Σαλάδο και το Σίδλεϊ, που είναι στην Ανταρκτική, είναι από τα πιο εύκολα βουνά παύλα ηφαίστεια στην Ανάβαση. Το Κιλιμάνζαρο είναι γνωστό και από τα αρχαία χρόνια. Ενώ τα υπόλοιπα βουνά είναι. Α, να μην σα τα αναφέρω, ας τα αναφέρω ξανά. Είναι όχι στο Σαλάδο, Κιλιμάνζαρο, Έλμπρους, πήγε το Ριζάμπα στο Μεξικό, το Έμπορ στην Ρωσία, το Κιλιμάνζαρο στην Τανζανία. Το Λαβαμβάν που είναι στο Ιράν, το έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, πολύ γνωστό ηφαίστειο, το έχω στη συλλογή μου σε άλλες φωτογραφίες. Μάλιστα, για να μην έχουμε μπερδευσίματα, το Λαβαμβάν επειδή είναι και το 10ο ψηφιότερο βουνό στον κόσμο. Ανήκει στις φυσικές 7 κορυφές. Και ανήκει και σε ένα από τα ψηφιότερα βουνά του Ιράν. Θα το βάλω με τη σειρά των υπόλοιπων βουνών. Λοιπόν, όχι σε Σαλάδο. Λοιπόν, ας σχεδιαστούμε λίγο στο Κονγκούα, το οποίο είχαμε βρει προηγουμένως. Λοιπόν, υπάρχουν δύο κατατάξεις των κορυφών. Η μία είναι του Richard Bass, ενώ είσαι μηχανό ρηβάτη γνωστού έτσι αναβάσει στα βουνά αυτά, αλλά και του Μέσνερ, του Ρένχορ Μέσνερ, που είναι ένας πασίγνωστος ρηβάτης από την Ιταλία, από την γερμανόφωνη Ιταλία. Και μαζί με τον Χέρμαν Μπούλ και τον Γιώργη Κουκούτσικα, δύο πολύ γνωστούς ρηβάτες, ένας με αναστήρια και άλλος από την Πολωνία, είναι ένα από τα ιδάλματά μου στην ρηβασία. Μάλιστα, ο Χουκούτσικα και ο Μπούλ ήταν ρηβάτες. Ενώ ο Μέσνερ, Ρένχορ Μέσνερ, ήταν και ρηβάτες και εξερευνητής. Ονειρεύομαι μια μέρα να γίνω σαν αυτόν. Βέβαια είναι πολύ μακριά από το. Είναι out of reach. Και είναι δύσκολο να το κατακτήσω προς το παρόν. Γιατί, όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, ότι η ρηβασία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και πριν ανεβείς τα Ιμαλάια και τις 7 κορυφές πρέπει να κάνεις μια καλή προετοιμασία. Πρέπει να ανεβαίνεις σε άλλα πόρτα σε βουνά της Ελλάδας και μετά τις Άλπεις, μετά τις 7 κορυφές και μετά τα Ιμαλάια. Αν είσαι αρκετά έμπειρος, μπορείς να χαρτίσεις τα Ιμαλάια. Λοιπόν, έβαλα μια φωτογραφία από το Everest, τέσσερις φωτογραφίες από το Aconcagua
Και τώρα βάζουμε φωτογραφίες από ένα από τα αμένα ονόματα στα βουνά, το Ντενάλι. Το πιστεύει στην Αλάσκα. Και δεν είναι ύφεστη, είναι βουνό. Ενώ το Κιλιμάνζαρο και το Έλμπρους που είναι στις 7 κορυφές και στις ύφεστακές 7 κορυφές είναι ηφαίστειο. Λοιπόν, να σας πω μια φορά τι είπα προηγουμένως. Οι φυσικές τάχοι είναι το Σεσαλάδο, το Κιλιμάνζαρο, το Έλμπρους, το Πίκο Τελτζάπα, το Βαμβάν, Κιλούε και Σίδλεϊ. Λοιπόν, το Κιλιμάνζαρο είναι ένα από τα ομορφότερα βουνά στον κόσμο. Προς το παρόν θεωρείται απλά ανενεργό, αλλά όχι εξαφανισμένο, αυτό που λέμε extinct. Το έχω ξαναπεί, θέλω να επαναλαμβάνομαι συχνά γιατί κάτι βαρετό. Αλλά επειδή μπορεί να συμπέχω παιδεύσει με τα προηγούμενα βιντεάκια μου, ότι να το ξεκαθαρίσουμε. Μου τώρα έβαλα μια φωτογραφία από το Elbrus. Για να μην σας μπερδέψω. Ότι όταν είναι φέστη λέμε ότι είναι ανενεργό, λέμε ότι είναι inactive ή dormant. Dormant είναι ανενεργό τελείως, δεν είναι καθόλου γρήγορη, αλλά μην καταργεί ανά πάση στιγμή. Το inactive είναι περιοδικά ενεργό. Ενώ το extinct είναι ότι είναι εξαφανισμένο, δεν μπορεί να ξαναδώσει ποτέ γρήγορη. Τώρα που έχουμε αναφέρει τα Extinct και τα Dormant και τα Inactive, εδώ στην Ελλάδα έχουμε ηφαίστεια, Νήσιος Κος, Μέθανάμος, Τυφλών, Ψαρώνας και πάει λέγοντας. Αυτά όλα είναι Dormant, όχι Extinct. Extinct είναι το σουσάκι εδώ στην Ιστοδόρου δίπλα. Αν και το που τα λέμε τέλος πάντων έχει το σάκι έχει φουμαρόλες που αυτό το καθιστά ενεργό, αλλά δεν θέλετε ενεργό γιατί δεν είναι κρίσεις. Συνσέτω το σουσάκι είναι μια σχισμή μόνο, τίποτα παραπάνω, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Λοιπόν, βάλαμε δύο φωτογραφίες από το Αλέπους. Μια φωτογραφία από το Βίζα Μασίθ στην Ανταρκτική και μια φωτογραφία από το Πούτζανγκ Τζάια. Αλλά επειδή το Πούτζανγκ Τζάια στην Ινδονησία και την Παππού Νέα Γουινέα μου αναφέρει κάποια παράπονα και μου λέει τι πω, γιατί δεν μου βάζει τι άλλα για τις φωτογραφίες να με τιμήσεις. Γι' αυτό θα το βάλουμε για τις άλλες φωτογραφίες. Οκ, που τσαγκτζάγια, μη μου μείνεις απονεμένο, θα σου βάλω και άλλες φωτογραφίες. Λοιπόν, έβαλα δύο ακόμα φωτογραφίες από το θηλυκό Πούτσανγκ Τζάια.
Τέλεια. Λοιπόν, έβαλα αυτό το φέσαι από το Bhutan Jaya που είναι θηλυκόπονο για μένα. Τώρα πάμε σε ένα από τα εμένα μου βουνά. Α, να το επιθυμίσω. Ότι το Bhutan Jaya που είναι προηγουμένως είναι ίσως γνωστό και η πυραμίδα Carstens ή Carstensa ή Carstenjik. Πες όπως θες. Λοιπόν, στο Mont Blanc ήθελα να επεκταθώ πάρα πολύ. Σε σχέση με άλλα βουνά όπως το Matterhorn και το Eiger, το Mont Blanc είναι πιο εύκολα. Και τελευταίο βουνό από τις 7 κορυφές είναι ένα το πιο μόνο της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, το Kosciuszko. Ωραία. Λοιπόν, να επιθυμίσουμε κάτι. Ότι από τα 10 βουνά από άποψη ύψους και όλες οι πίπες είναι το Everest, το Hongua, το Denali, το Kilimanjaro, το Πύργο Κολόν, το Logan, το Orizaba, το Massif, το Mesa Massif, Putian Jaya και Elbrus. Αυτή είναι η πρώτη δεκάδα, η οποία δίνει και βαθμούς. Έτσι λίγο το κάνω και λίγο σαν αθλήματα που δίνουν βαθμούς στη δεκάδα. Λοιπόν, πήγω Κριστόπαρ Κόλον, το ξέρω βουνό στην Κολομπία έχει ένα από τα ψηφιότερα ύψη στον πλανήτη, αν είναι εργό. Ωραία, βρήκαμε και άλλη φωτογραφία. Λοιπόν, το Mont Blanc καταλαμβάνει την 11η θέση, το Lavvan την 12η. Το ένα εφέστη στην Καμτσάκα στη Ρωσία είναι από το πιο όμορφο που έχει ποτέ το κλουτ τη Sky Stop και καταλαμβάνει την 13η θέση. Το 14η τον Καβαρμπάτ, την Σαμαλάια. Το 15η τον Μανοκία. Το οποίο μάλιστα συναγωνίζεται το Everest για το ψηφιότερο βουνό στον κόσμο, γιατί το είχε σε άλλα βίντεο ότι το μόνο και έχει και είναι 6.000 μέτρα ψηλό έχει και άλλα 2.000 μέτρα που είναι κάτω από τη θάλασσα. Ναι, το Τέγγις Τσοκουσού, το Πόγκ Ταπί, το Τσιμποράσο, το Νάγκα Μπάβα και το Κιμπαλού. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να κάνω το έκανα. Λοιπόν, βρήκα αυτά που ήθελα. Ευχαριστώ πολύ για την υπολογιστή μου κάτι παρέα όλη αυτή την ώρα. Εντάξει, λίγο βραστικό, αλλά αυτό που ξέρω εγώ είναι εξής στον κόπο για το παραπάνω. Και το τελευταίο βουνό που συμπεριλαμβάνω στη λίστα μου είναι το Πίκο του Οριζάμπα.
Nel nuovo effetto sono scoff. E un vediamo. After nel vecchio, ma si può finire nel prodotto. Sono stabilito tra una tradizione che era passata all'epoca Nixi. Che le cose poi non vediamo se parlo di fones. Si lista. Se mi dà una tigliosa, non è come tigliosa, tellus. E se non ha di obsessiva, the clock is ticking and ticking fast. In pitya, after the end of the Kimas, the Vesapa poly Popa Glissete, the Sapuma, the Spawn of the Yes.